Βρισκόμαστε στον πεζόδρομο της Κομνηνάκη, παρέα με τη Βάλια, γιατί την Πέμπτη με το καλό η Κομνηνάκη θα γεμίσει με μελωδίες, με γεύσεις, με παιδιά, με κόσμο. Γενικά θα γίνει ένα τεράστιο πάρτι, αλλά θα μας τα πει καλύτερα η Βάλια. Χαίρετε, ευχαριστώ πάρα πολύ που έτσι αναδεικνύουμε τέτοια πράγματα παρέα και χαίρομαι που γίνονται τέτοια πράγματα. Το δεύτερο Lesbos Food Fest λοιπόν είναι επιτέλους γεγονός. Μας άφησε λίγο πίσω ο κορονοϊός και έτσι άργησε να συνεχιστεί. Είμαστε όμως πολύ χαρούμενοι που είμαστε όλοι εδώ. Σε όλα τα σημεία λοιπόν του νησιού θα υπάρξουν διάφορα events. Εμείς λοιπόν είμαστε υπεύθυνοι για αυτό που θα γίνει στη Μυτιλίνη. Την Πέμπτη. Την Πέμπτη λοιπόν 14 του μήνα. Έχουμε δύο πράγματα. Χωρίζουμε τη μέρα στα δύο. Έχουμε το πρωί ένα ωραίο πρωινό, το οποίο θα ξεκινήσει από το μουσικό καφενείο, για να μιλήσουμε για τα ωραία πράγματα και τα σημαντικά του καλού πρωινού, του λεσβιακού, που έχει όλα τα καλά. Μεσογειακού, υγιεινού. Μεσογειακού, υγιεινού, βεβαίως. και δεν υπάρχει καλύτερη αφετηρία από το μουσικό καφενείο, οπότε χαιρόμαστε που θα ξεκινήσουμε από εκεί. Και αυτή θα είναι και η αφετηρία για το κυνήγι χαμένου θησαυρού που έχουμε, όπου θα ψάξουμε να βρούμε διάφορα συστατικά για μία συνταγή, η οποία θα εκτελεστεί και όλο το ίδιο βράδυ. Και αυτή είναι η πάσα που δίνω για το βράδυ. Αυτό λοιπόν είναι το πρωί. Αυτό για τώρα παιδιά. Για τα παιδιά είναι κάθε ηλικία, φαντάζομαι, και για όσους νιώθουν παιδιά. Ξεκάθαρα, γιατί εμείς θέλουμε να γίνει έτσι, να είναι ένα διαδραστικό παιχνίδι, να τριγυρίσουμε μέσα στην αγορά, να μπορέσουμε να παίξουμε με τα παιδιά μας και να μάθουμε το πόσο ωραίο πράγμα είναι να βρίσκεις μικρά κομματάκια για να φτιαχτεί κάτι πολύ μεγάλο. Τέλεια. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, για το πρωινό κομμάτι. Και το απόγευμα τι θα γίνει? Χωρίζουμε λοιπόν τη μέρα στα δύο και έχουμε το απόγευμα. Το απόγευμα λοιπόν μετά τις 7 θα είμαστε εδώ με μουσική που θα παίξει ο Δημήτρης Τσιμναδής. Και θα έχουμε στήσει δύο σημεία τα οποία θα έχουμε live food tasting και θα μπορούν οι σεφ να μαγειρέψουν. Θα είναι σίγουρα ο Πάρης από το Ζαχαροπλάστη, ο Πάρης ο Γούναρης. Να μας γλυκάνει. Θα είναι ο Μιχάλης ο Σοφός με ωραίες πειραγμένες λίγο συνταγές που φτιάχνει στο Υπουργείο του, οπότε θα είναι και ο υπουργός της Κομνηνάκη. Μέσα σε όλα αυτά θα έχουμε ενδιάμεσα βιβλιοπαρουσίαση του My Greek, που είναι μια σειρά από γαστρονομικά βιβλία, τα οποία είναι vegan, είναι για ταβέρνα, είναι η επιτομή της ελληνικής κουζίνας ουσιαστικά, με τελευταίο τα ελληνικά γλυκά και λέγεται My Greek Sweets, όπου θα είναι και οι δύο κυρίες που έχουν γράψει το βιβλίο, η Ιωάννα Παυλάκη και η Ιωάννα Ισταμούλου. Η Ιωάννα Ισταμούλου είναι και σεφ, οπότε θα βάλει το χεράκι της και κάτι θα μας φτιάξει. Στα άλλα γύρω τριγύρω. Στα άλλα γύρω τριγύρω. θα έχουμε λοιπόν και μία βιβλιοπαρουσίαση τη σειρά My Greek, που είναι My Greek Meze, My Greek Taverna, My Greek Vegan συνταγές και τα γλυκά. Το τελευταίο είναι με τα γλυκά, το My Greek Sweets. Θα είναι εδώ η Ιωάννα Ισταμούλου με την Ιωάννα την Παυλάκη, που είναι οι δύο κυρίες που έχουν γράψει το βιβλίο. Θα έχουμε λοιπόν και μία παρουσίαση του βιβλίου. Θα βάλει κάπου το χεράκι της και ο Άννα Ισταμούλου που είναι σεφ. Οπότε τα μαγαζιά μας λοιπόν εδώ στο Κομνηνάκη, το Πασέο και το Alley Dog, έχουν προσαρμόσει έτσι τα μενού τους, ώστε να έχουν εκείνη τη μέρα κοκτέιλ με βαστούζο. Τέλεια. Να έχουν πιάτα τα οποία θα είναι πειραγμένα και θα είναι όλα βασισμένα σε λεσβιακή κουζίνα και ίσως λίγο πειραγμένα. Τι άλλο έχουμε? Πιστεύω ότι και η Πόπη από το Μέτζο θα μας φτιάξει μια ωραία πίτσα, η οποία πάλι θα έχει σαν έτσι βάση, θα σκεφτεί εκείνη τη, ίσως με λαδοτήρια, με διάφορα. Και σίγουρα ο Μιχάλης ο Σοφός με το Υπουργείο που θα έχει το μενού του, το οποίο είναι έτσι κι αλλιώς μεσογειακή, λεσβιακή κουζίνα. Από την Πέμπτη λοιπόν από το πρωί ξεκινάει ένα μεγάλο πάρτι εδώ στην Κομνηνάκη και νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε εδώ, γιατί θα περάσουμε πολύ καλά. Θα περάσουμε πολύ καλά, θα φάμε ωραία, θα πιούμε ωραία, θα ακούσουμε ωραίες μουσικές. Θα παίξουμε. Σημασία έχει να ανεβάσουμε λίγο τη διάθεσή μας και να κάνουμε πράγματα που να αναδεικνύουν τον τόπο μας, την κουζίνα μας, τους δρόμους μας, τις γειτονιές μας.